ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί σήμερα όταν σηκώθηκα 5 η ώρα το πρωί, ανέβηκα στις βιβλιοθήκες μου και μου θύμισε τα μαθητικά μου χρόνια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μας έδωσε ένα έναυσμα, διότι με την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας βρήκα εγκυκλοπαίδειες αρκετές, ελληνική εγκυκλοπαίδεια, και ψάχνοντας εδώ λοιπόν, Μακεδονία λέει, ονομάζεται μία από τις δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Και μάλιστα προχωράει σε άλλο τόμο. Αυτή είναι από το 69. Ναι, ναι. Τα άφερα για να τα κάνω δώρο στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ μαθήτρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ λέει, συγγνώμη θα με αφήσετε να μιλήσω, όταν θέλετε θα σας κάνω δώρο. Είναι η κουρδιά ιστορική αξία. Λοιπόν, Γιουγκοσλαβία ή Νοτιοσλαβία. Κράτος της Νεοτραλικής Ευρώπης, αποτελούμενο από 6 ομοσπονδιακές λαϊκές δημοκρατίες. Η λαϊκή δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας αποτελείται από 6 κράτη, τα οποία είναι, πρώτον, η δημοκρατία, ομοσπονδιακές δημοκρατίες της εννοεί. Δεν λέει τοπονύμια, ομοσπονδιακές δημοκρατίες. Αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, της Σερβίας. Εγώ θα σας πω ότι λέει εδώ η εγκυκλοπαίδεια και κάντε μήνυση στον εκδότη. Δεν ξέρω τι έχει παραγραφεί. Εμείς όταν πήγαινα Λύκειο αυτά διαβάζαμε. Ναι, λοιπόν. Βοσνίας. Ερζεγοβίνης. Κροατίας. Και γράφει και τους πληθυσμούς και την έκταση. Λοιπόν, θέλετε. Η Σερβία, η οποία περιλαμβάνει τις αυτόνομες περιοχές της Βοϊδοβίνας, του Κωσόβου, των Μετοχίων, σε ολική έκταση 88.361 τετραγωνικά μέτρα και πληθυσμό 7.642 και πρωτεύουσα το Βελιγράδι. Της Κροατίας με έκταση τόσο, της Βοσνίας με έκταση τόσο και πληθυσμό, του Σαράγεβο και της Μακεδονίας με έκταση 25.713 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 1.406.003 το 1961. Λοιπόν, αλλά επειδή με την πρόταση της δυσπιστίας του κυρίου Μητσοτάκη δώσατε ένα έναυσμα, ένα σκαλοπάτι στη Χρυσή Αυγή να φέρετε τη διχόνοια. Αυτό κάνατε, κύριοι συνάδελφοι. Δώσατε ένα έμπνευμα στη Χρυσή Αυγή να πει αυτό που ήθελε. Εσείς, γιατί όταν κάνετε μορφή, όταν κάνετε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, τι κάνετε? Αμφιβάλλετε την κυβέρνηση. Οπότε δεν συνομιλώ. Αφήστε με να... Μπορείτε να αντιπαραθείτε μετά. Λοιπόν, βάζατε τη Χρυσή Αυγή, το αυγό του φιδιού, να βγάλει την τρύπα για σας. Εσείς κάνατε την πρόταση της δυσπιστίας. Λοιπόν, αφού κάνατε την πρόταση της δυσπιστίας, θέλατε να διχάσετε τον ελληνικό λαό, αυτό θέλατε και μόνο. Λοιπόν, εγώ επειδή θα θέλω να πω πάρα πολλά λόγια, και δεν με παίρνει και ο χρόνος, λοιπόν, ας θυμηθούμε τι έγινε σε διάφορες ημερομηνίες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, επί κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στις 23 Οκτωβρίου του 1959, δημοσιεύτηκε στο φύλλο της κυβερνήσεως και μάλιστα είναι και γραμμένο καλλιτεχνικά, δεν είναι τυπωμένο, το οποίο αναγνωρίζει τις διάφορες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας, μεταξύ των οποίων και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Γράφει εδώ το άρθρο 7. Οι αιτήσεις δικαστικής αρρωγής υποβάλλονται δια των αντιστοίχων Υπουργείων Δικαιοσύνης άτινα αλληλογραφούσι προς τούτο απευθείας μεταξύ των όσον αφορά την Γιουγκοσλαβία, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης των Λαϊκών Δημοκρατιών, της Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, Μακεδονίας και Μαυροβουνίου. Γιατί, κύριοι, το 1959 δεν αντισταθήκατε και να πείτε γιατί λέει εδώ Μακεδονία? Το 59. Γιατί δεν είπατε, όχι, θα σας λένε Σκοπιανία. Α, δεν είχατε γεννηθεί. Αυτοί που ήταν γεννημένοι.
Λοιπόν, κυρία Μέγαλο Οικονόμου, απευθύνεστε στη Βουλή μέσω του Προεδρείου και όχι κάνοντας διαλόγο με συναδέλφους. Λοιπόν, μετά έχω 23 Οκτωβρίου πάλι του 1953 το Υπουργικό Συμβουλίο Κωνσταντίνος Καραμαλής, Κανελόπουλος, Αβέρευτος, Τσίτσα, Κόλλιας, Παπακοσταντίνου, Δερτιλής, Μάρτης, Γκίκας, Αδαμόπουλος, Στράτος, Δημητράτος, Τσάτσος, Καλαντζής, Κεφαλογιάννης, Θανόπουλος, Ψαρέας, υπογράφουν γι' αυτό. Το καταθέτω, πάρτε τα. Και μπορείτε να τα διαβάσετε με άνεση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, όσοι λέγατε ότι ήταν περιοχή, δεν ήταν δημοκρατία, δεν ήταν κράτος, σας αποδεικνύω ότι από το 59 ήταν αναγνωρισμένα δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Λοιπόν, επίσης, για... Εγώ του κύριου Λιβέντη έχει κάνει και ίδρυμα. Τώρα, έχει παρακαλώ. Κάνει και ίδρυμα, συγγνώμη. Ο κύριος πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών έχει κάνει και ίδρυμα ηγέτες του κέντρου. Αλλά δεν είπε ότι και ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Παπανδρέου, δεν τα παραδέχτηκε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το 1977 και πάλι επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας και Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων, καταγράφεται μακεδονικό κυριλικό αλφάβητο. Και μάλιστα, ο κύριος Αβέροφ, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, στα πρακτικά της Βουλής στις 17-9 του 1959, σελίδα 17 και 19, λέει «Η μακεδονική γλώσσα ομιλείται στα Σκόπια και έχει τη γραμματική, μάλιστα έχει και τον «η», και το συντακτικό. Έχει και τον «η». Αυτό είπε, είναι 17-9 του 1959, στα πρακτικά της Βουλής, σελίδα 17-19. Λοιπόν, εν συνεχεία, μάλιστα τότε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος αείμνηστος Καραμαλής, συγγνώμη, δεν δάκρυσε όταν τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν τη γλώσσα, απλώς θυμήθηκε να δακρύσει το 1992 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν το ρώτησαν τι λέτε για τη Μακεδονία. Τότε δάκρυσε, όχι το 1977, το 1992. Έτσι, πάμε, φτάνουμε πλέον στο Βουκουρέστι, το 2008, φτάνουμε στο Βουκουρέστι επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή και όλη η διαπραγμάτευση έγινε με δεδομένο τον όρο Μακεδονία και με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτά κάνετε, κύριοι της Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως σας 50 ολόκληρα χρόνια. Αυτές ήταν οι διπλωματικές σας επιτυχίες. Να καταγράψετε το θέμα των Σκοπίων και να μην μπορεί να διαχειριστείτε το ζήτημα. Και αφήσατε το πρόβλημα να χρονίζει, να διωγγώνεται και να μην θέλετε να λυθεί ποτέ. Έτσι, αφότου την αναγνώρισαν 150 κράτη, τώρα γυρίζετε και λέτε γιατί εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζετε τη Μακεδονία. Μα ήδη την είχατε αναγνωρίσει, κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, πέτυχε από όλες τις δεκαετίες της κακής διπλωματίας σας και ένα διεθνώς διαμορφωμένο κλίμα σε βάρος εξαιτίας των επιλογών σας, των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι η ειρωνία, ότι καταφέρατε τώρα να θέλετε να γυρίσει πίσω όλο το σύμπαν. Μα δεν γυρνάει το σύμπαν, κύριοι συνάδελφοι. Ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, δεχτείτε το, και όταν αναγγέλλατε τα συλλαλητήρια, είχε πει ο πρόεδρός σας ότι δεν θα πάει κανείς. Όταν είδατε όμως ότι πήγε η Χρυσή Αυγή, πήγε και η Ένωση Κεντρών, λέτε γιατί να χάσουμε εμείς ψήφους και εμείς. Κυρία Μέγαλε Οικονόμου, κλείστε. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν κι άλλα, αλλά... Ναι, κλείστε τώρα όμως. Ο πατριωτισμός είναι που θα παραδώσετε εμείς, ο πατριωτισμός σας, όταν το βήμα που παραδώσατε εσείς στον κύριο Τσίπρα, εσείς τα κάνατε όλα, τα δημιουργήσατε. Και αφήνετε τον κύριο Τσίπρα να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αλλά τα καταφέρνει. Και σας το λέω, θα τα καταφέρει και εσείς να χάσετε. Μην χτυπάτε το χέρι και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μαυρωτάς έχει το λόγο, ελάτε και μετά.